much more. Ερχόμενη να του συναντήσω, συνειδητοποίησα ότι με ενδιαφέρει βεβαίως πάρα πολύ να μάθω ίσως καινούρια στοιχεία για έναν υπέροχο μύθο στην παγκόσμια όπερα, τη Μαρία Κάλλας. Αλλά για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, πιο πολύ με τράβηξε ο τρόπος που έχουν ξεκινήσει να συνεργάζονται, η χημεία που έχουν αναπτύξει. Είναι δύο ιδιαίτερα πλάσματα, αγαπημένοι μου ηθοποιοί και άνθρωποι. Η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Πάμε λιγάκι να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα του Masterclass. Ξεκίνησε καταρχήν από τον Μιχάλη τον Αδάμ που μου πρότεινε αυτό το έργο και του είπα με χαρά και φόβο βέβαια, αλλά του ζήτησα να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που ήθελα πολύ. Και πήρα τηλέφωνο τον Οδυσσέα και του λέω: μου προτείναν αυτό το έργο και θα ήθελα να το κάνουμε μαζί. Ο Οδυσσέας μου είπε. Να το πω. Φυσικά να το πεις, εννοείται. Μου λέει: δεν θέλεις να δεις αν σκαμπάζω. Και του λέω: πραγματικά δεν έχω καμία ανάγκη, ξέρω. Θεωρείται ένα από τα στοιχήματα της φετινής θεατρικής σεζόν. Δεν έχει και πολύ μεγάλο βάρος αυτό νομίζω για σένα. Έχεις πει πια τα τελευταία χρόνια ότι αν έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ μου το λες. Ναι. Πως δεν σε αγχώνει τόσο πολύ όλο αυτό της επιτυχίας και να πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δικαίωμα και στις αποτυχίες. Επίσης είσαι η Μαρία Ναυπλιώτου. Αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς. Αλλά μπορεί να είσαι και πιο cool μέσα σε κάτι τέτοιο. Θα σου πω, για μένα η επιτυχία και η αποτυχία είναι μέρος της δουλειάς μας και νομίζω ότι στην αποτυχία έχουμε δώσει πάρα πολύ, πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτή που πραγματικά έχει. Το θέμα εδώ νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την επιτυχία και την αποτυχία. Έχει να κάνει να καταφέρεις να περπατήσεις έναν δρόμο και να αισθάνεσαι εσύ κάπως ασφαλής μέσα στο πλαίσιο που έχετε δημιουργήσει με τον σκηνοθέτη, με τους άλλους συντελεστές, με τους συμπροταγωνιστές σου κτλ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, αν θα αποτύχει, αν θα επιτύχει αυτό το πράγμα, είναι κάτι που δεν μπορείς να το ξέρεις και, εν πάση περιπτώσει, πάντα οι γνώμες είναι διαφορετικές. Ποτέ δεν έχεις μία γνώμη. Τώρα, για όλα τα άλλα, γιατί η Μαρία Ναυπλιώτου και όλα αυτά, είναι πράγματα που βλέπουν οι άλλοι και όχι αυτά που αισθάνεσαι εσύ για την καθημερινότητά σου μέσα σε αυτή τη δουλειά. Και το πώς τη ζεις και πώς καταφέρεις να τα βγάζεις πέρα. Για μένα που κλείνω τα 20 χρόνια στη δουλειά, είναι πια πολύ πολύ καθαρά κάποια πράγματα. Και ένα από τα πολύ βασικά καθαρά που υπάρχουν πια, είναι ότι αυτή η δουλειά έχει αξία σε σχέση με τους ανθρώπους της. Και μόνο σε σχέση με τους ανθρώπους της. Για μένα. Για κάποιον άλλον μπορεί όχι. Ούτε οι ρόλοι μου κάνουν κάτι, ούτε τα έργα μου κάνουν κάτι, ούτε η φιλοδοξία μου είναι ο οδηγός. Ο οδηγός είναι οι συναντήσεις. Αυτό λοιπόν που μου δίνει χαρά είναι αυτό που μόλις περιέγραψε η Μαρία και αυτή η επιθυμία που έρχεται χωρίς καμία υποχρέωση. Αυτή η συνάντηση είναι που με χαροποιεί, καταρχάς με τη Μαρία και κατά δεύτερον και με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους με τους οποίους πάμε να φτιάξουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε και το στοίχημα για μένα πάντα μικραίνει. Γιατί το στοίχημα είναι ήδη πετυχημένο. Και τι εννοώ είναι πετυχημένο? Εννοώ ότι έχεις συναντηθεί με τους ανθρώπους που επέλεξες να συναντηθείς, με ανθρώπους που θαυμάζεις και εκτιμάς και ο μόνος λόγος που βρίσκεσαι μαζί τους στον ίδιο χώρο είναι επειδή τους θαυμάζεις και τους εκτιμάς. Έχεις διαλέξει τους συνεργάτες σου, έχεις διαλέξει ανθρώπους που μόνο ωραία αισθάνεσαι για αυτούς, άρα έχεις ξεκινήσει ένα ωραίο ταξίδι. Το αν το ωραίο ταξίδι αυτό θα οδηγήσει σε έναν προορισμό που κάποιοι θα τον ονομάσουν επιτυχημένο και κάποιοι άλλοι αποτυχημένο. Λίγο με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να το πάμε αυτό το ταξίδι ωραιότατα. Α, κοιμηθούμε και στο αυτοκίνητο καμιά μέρα άμα τύχει, γιατί δεν βρήκαμε κάπου να μείνουμε, να μπλέξουμε και σε κανένα χωματόδρομο. Όλα θα συμβούν. Το θέμα είναι να είμαστε στον ενεστώτα χρόνο παρόντες σε αυτό το ταξίδι, χαρούμενοι και χωρίς άλλα θέματα μεταξύ μας. Άρα ποιο είναι ακριβώς το στοίχημα? Το στοίχημα έχει ήδη συμβεί και ήταν το να συναντηθείς. Πάντως αυτό που λέει ο Οδυσσέας, αυτό που σου είπα και πριν, πώς ζεις τη ζωή σου μέσα σε αυτή τη δουλειά που είναι όντως μια δύσκολη δουλειά και όντως είσαι εκτεθειμένος συνεχώς, είναι αυτό που είπε, ότι να είσαι στον ενεστώτα χρόνο παρόν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πώς λοιπόν μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, ότι είμαι εγώ εδώ στον ενεστώτα χρόνο? Πολλά μου έρχονται στο νου να σου πω.
Ένα από αυτά είναι ότι αυτή τη δουλειά θα πρέπει κανείς να την αντιμετωπίζει και σαν ένα παιχνίδι. Θέλω να πω, να μην της δίνει δηλαδή τόσο πολύ μεγάλο βάρος να αποδείξεις τα πάντα μέσα από αυτή τη δουλειά. Ότι είναι ο λόγος που έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά σίγουρα δείχνει κάτι για την ψυχοσύνθεσή μας και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό το πράγμα, ούτε να κάνει ότι δεν υπάρχει. Όμως, αν έχεις κάπως γνωρίσει τον εαυτό σου και καταλαβαίνεις γιατί έκανες ορισμένα πράγματα, γιατί διάλεξες, ποια ήταν η αφετηρία σου, μετά μπορεί να υπάρχει και η ελευθερία να χαρείς λίγο μέσα σε αυτήν. Αυτό είναι ο ενιστώτος χρόνος. Και μπορεί να είναι και λίγο μια διαφυγή από κάτι ή ένα καταφύγιο από κάτι. Να είναι δηλαδή κάτι που να καταφέρνει μέσα στην έκθεση την τρομερή και στο τι περιμένει από σένα ο κόσμος και το τι δεν περιμένει και την επιτυχία και την αποτυχία και όλα αυτά, να υπάρχει πάντα ο χώρος να χαρείς μια πρόβα, να χαρείς μια μικρή ανακάλυψη, να πεις αυτό πώς να το κάνουμε και να πει ένας αυτό και μετά να πει ο άλλος το άλλο και μετά να γίνει πω πω όχι αυτό είναι καλύτερο το τρίτο και να χαρείς όπως χαίρονται τα παιδιά όταν παίζουν κλέφτες και αστυνόμους. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να είναι και επιστήμη αλλά μπορεί και να είναι ένα καθαρό παιχνίδι και να έχει πολύ μεγάλη πλάκα την ώρα που το κάνεις και αυτό να τροφοδοτεί και το ίδιο το αντικείμενο και όλη την υπόλοιπη ζωή. Οδυσσέα, πώς πηγαίνεις σε αυτή τη φάση των προβών όπου βρίσκεστε? Είσαι ανοιχτός, έχεις αλλάξει πράγματα με βάση το πώς είναι η ναυπλιό του ή και αντίστροφα, έχει έρθει η ναυπλιό του και περιμένει από εσένα να της πεις ακριβώς πώς το έχεις στο μυαλό σου, σε τι διάδραση βρίσκεστε? Η διαδικασία μιας πρόβας πρέπει σίγουρα να είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα καταφέρουμε να συναντηθούμε τόσα διαφορετικά μυαλά και τόσες διαφορετικές ψυχές, αν είναι ένα κλειστό κύκλωμα η πρόβα. Από την άλλη μεριά, για να μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος και για να μπορεί κανείς να είναι δημιουργικός, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα όρια και πολύ συγκεκριμένα πλαίσια. Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ανεξέλεγκτα και χωρίς όριο. Δεν υπάρχει αυτού του είδους η ελευθερία. Είναι κάτι εντελώς χαοτικό. Άρα λοιπόν ένας σκηνοθέτης, θεωρώ, ή τέλος πάντων εμένα μου πηγαίνει, το λέω πάντα το τέλος πάντων εμένα μου πηγαίνει, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όσοι άνθρωποι τόσοι τρόποι, εμένα μου πηγαίνει να προσπαθώ να καταλάβω εγώ καταρχάς ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που με αφορά, ποια ιστορία είναι αυτή που θέλουμε να πούμε, από πού την κοιτάμε, τι είναι αυτό τελικά που είναι το πυρηνικό της στοιχείο, αυτό που θέλουμε να διηγηθούμε. Ποιο απ' όλα είναι αυτό που είναι το κυρίαρχο και άρα γύρω του να δημιουργηθεί ένα πολύ καθαρό πεδίο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι να μπορούν να ελευθερωθούν. Εμένα λοιπόν η δουλειά μου είναι αυτό να το κοινωνήσω, να το συμφωνήσουμε, να περάσουμε λίγο χρόνο μιλώντας γι' αυτό και να καταλάβουν και οι άλλοι και να καταλάβω κι εγώ πόσο μας ενδιαφέρει, να γίνει τελικά ένας κοινός τόπος και μέσα σε αυτό να είμαστε ελεύθεροι. Συμφωνώ και εγώ. Πιστεύω ότι ένας είναι ο καπετάνιος στο καράβι και στο δικό μας το καράβι είναι ο σκηνοθέτης. Από τη στιγμή που επιλέγεις ή δέχεσαι να συνεργαστείς με έναν άνθρωπο, τότε μπαίνεις μέσα σε αυτό που έχει διαβάσει για το έργο. Έτσι, αυτό είναι. Επίσης, μαθαίνεις με τα χρόνια και με την εμπειρία, καταλαβαίνεις, και αυτό το λέγαμε λίγο πριν, ότι τα όρια, τα πολύ αυστηρά είναι απαραίτητα, αλλιώς δεν πρόκειται να κερδίσεις την ελευθερία σου. Επίσης, είναι πολύ γοητευτικό να ταξιδεύεις σε άλλους τρόπους και κάθε σκηνοθέτης, αν μπορεί να σου δώσει αυτά τα όρια, θα σου δώσει έναν άλλον τρόπο, μια άλλη ματιά, μια άλλη ανάγνωση, έναν άλλο δρόμο να περπατήσεις. Και αυτό είναι το γοητευτικό. Πραγματικά, ένας ηθοποιός και ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας, γνωρίζοντας τον εαυτό του, όσο αισθάνεσαι ότι δεν απειλείσαι, τόσο καταλαβαίνεις ότι σε όσο και διαφορετικούς δρόμους να περπατήσεις, πάντα θα κουβαλάς και δεν πρόκειται να χάσεις τον εαυτό σου.
Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, εάν τα καταφέρεις και θα περπατήσεις έναν άλλο δρόμο και θα φέρεις πάλι τον εαυτό σου στο προσκήνιο, οπότε δεν έχεις να χάσεις απολύτως τίποτα παρά μόνο να κερδίσεις. Μίλησες πριν για τον τρόπο και τη ματιά που ο κάθε σκηνοθέτης θέλει να διαβάσει ένα έργο. Τι είχες στο μυαλό σου, πού έχετε κεντράρει, στην Μαρία, για τη masterclass, στην Κάλλας, ναι. Θα σου πω, εμένα αυτό που έτσι έχουμε κουβεντιάσει πολύ και με τη Μαρία και με όλα τα παιδιά τα οποία δουλεύουμε τώρα μαζί και με τους συνεργάτες, συντελεστές, είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι αυτό είναι ένα πρόσωπο που πραγματικά θέλουμε πάντα να μάθουμε γι' αυτό. Είναι αλήθεια. Επίσης, ένα πρόσωπο που ξέρουμε αρκετά πράγματα γι' αυτό. Επίσης, ένα πρόσωπο που διαρκώς απασχολεί ανθρώπους του κινηματογράφου ή του ντοκιμαντέρ ή δημοσιογράφους για καινούργιες μελέτες, για καινούργια ντοκιμαντέρ, για καινούργια αφιερώματα, γιατί έχει μια πολύ γεμάτη, ταραγμένη ζωή που τρέχει μέσα σε δεκαετίες που ούτως ή άλλως είναι σχεδόν μυθικές πια. Αυτό όλο το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο εμένα με ενδιαφέρει λιγότερο από αυτό που πραγματικά με κερδίζει και που υπάρχει πολύ έντονα μέσα στο έργο. Και αυτό που με κερδίζει και υπάρχει πολύ έντονα μέσα στο έργο είναι αυτή η συγκεκριμένη στιγμή. Η στιγμή που ένας άνθρωπος, και τώρα μιλάμε για τη Μαρία Κάλλας, αλλά μέσα από τη Μαρία Κάλλας, γιατί έτσι συμβαίνει στα σπουδαία έργα, ανοίγεται ένας χώρος για να κοιτάξει κανείς πολύ σοβαρά πράγματα της δικής του ζωής και όχι να ασχοληθεί με το μικρό πλαίσιο ενός ανθρώπου. Μέσα από τη Μαρία Κάλλας συναντιόμαστε με την ίστατη στιγμή του ανθρώπου σε φοβερή κρίση. Εκεί που στέκεται στο χείλος και κοιτάζει πίσω του τα πράγματα με έναν άλφα τρόπο που έχουν έρθει αλλιώτικα πιθανώς από ό,τι φανταζότανε και μπροστά του τα πράγματα με το άγνωστο του γκρεμού. Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι το χρονικό πλαίσιο ουσιαστικά είναι το τελευταίο σεμινάριο που δίνει η Μαρία Κάλλας στην σχολή της Νέας Υόρκης Τζούλιαρντ, ναι. Λίγο πριν να πεθάνει. Ναι. Και μέσα από αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει ένα φοβερό άνοιγμα του συγγραφέα, γιατί ο συγγραφέας δεν μένει σε μια αποτύπωση ή μια περιγραφή του σεμιναρίου. Μόνο. Καθόλου. Το σεμινάριο γίνεται πραγματικά μια ελάχιστη αφορμή για να ανοίξει όλη η ζωή της και όλη η απελπισία της και όλη η, συγχωρέστε μου την έννοια, η τρέλα της, η μεγαλοσύνη της. Και γι' αυτό λέω τρέλα της, διότι μιλάμε για ένα πρόσωπο πολύ, πολύ, πολύ υψηλό. Ένα πρόσωπο που κυνηγέται από πολύ σοβαρούς δαίμονες. Και αυτοί οι δαίμονες για μένα παρουσιάζουν ένα ειδικό ενδιαφέρον. Όχι μια μαλακή και στρογγυλή περιγραφή του προσώπου, αλλά μια αγωνιώδης και αγωνιώδης περιγραφή του προσώπου, το οποίο βρίσκεται σε πυρετό. Αυτός ο πυρετός είναι που έχει αξία. Σας ξεκλείδωσε κάτι αυτό το μύχιο που αγγίξατε με έναν τρόπο της Κάλλας? Έχει μια πολύ συμπυκνωμένη ζωή, αν και έζησε λίγα χρόνια, αλλά ήταν αυτού του εκτοπίσματος, προδοσίες, έρωτες, το τέλος ποιο ήταν ακριβώς, μοναξιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σημείο στην πυραμίδα να ανεβεί κάποιος. Το ανέβηκε, ολομόναχη μένα, αλλά έχει μείνει στην ιστορία. Στοιχεία δηλαδή που μπορεί να έχετε και εσείς, γιατί κάνετε τη δουλειά που κάνετε. Έχει αλλάξει κάτι στον ψυχισμό σας? Θα έλεγα ότι με αναστάτωσε περισσότερο παρά με καθησύχασε. Πέρα από τις ομοιότητες ή τις ταυτίσεις που μπορείς να κάνεις, όπως κάνεις σε κάθε ρόλο, δηλαδή πού μοιάζεις για να καταλάβεις, πού είσαι πολύ μακριά, τι θα πρέπει να ανασύρεις από μέσα σου, πού πρέπει να πας για να καταλάβεις. Πέρα από αυτό, που αυτό και εδώ συμβαίνει, θα έλεγα ότι η επαφή μου με αυτό το πρόσωπο με συγκίνησε πολύ και με αναστάτωσε. Γιατί το μεγαλείο της δεν κρύβεται μόνο στη δόξα της, αλλά κρύβεται και στις πληγές της. Και είναι πολύ, όσο την πλησιάζεις, είναι κάτι που δεν σε καθησυχάζει καθόλου, αντιθέτως. Σε αναστατώνει βαθιά. Εμένα δηλαδή μου συμβαίνει αυτό, όπως και σε μια πρόβα που πραγματικά μου ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσω την κυριαρχία μου απέναντι στο πρόσωπο και απέναντι σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Συγκινήσε δηλαδή βαθιά
από το μεγαλείο μιας ύπαρξης, από το πώς αντιμετωπίζει τη δόξα της και πώς αντιμετωπίζει την πτώση της. Και είναι και πολύ καθαρό όταν τη δεις στις τελευταίες της συνεντεύξεις, που η θλίψη πια έχει προσωποποιηθεί, αλλά το μεγαλείο του ψυχισμού, το μεγαλείο του μυαλού της, το οποίο είναι σε τρομερή εγρήγορση, και δηλαδή πραγματικά μένεις θαμπωμένος. Υπάρχει κάτι που με ανακουφίζει με έναν πολύ ιδιωτελή τρόπο. Με ανακουφίζει η επιβεβαίωση μιας γνώμης που ολοένα και μεγαλώνει μέσα μου τα τελευταία χρόνια, του πόσο μακριά βρίσκεται η φιλοδοξία, η στόχη, η επιτυχία και οι κατακτήσεις αυτού που ονειρεύτηκες να κάνεις στη ζωή σου. Άρα ενός πράγματος πολύ αγαπημένου. Όχι μιας καριέρας που δεν σε αφορά. Μιας καριέρας που σε αφορά πολύ. Πόσο μικρή όμως σχέση έχει όλη αυτή η πορεία. Πόσο μικρή σχέση έχει με την ευτυχία. Mm-hmm. Πόσο μικρή σχέση έχει με την ζωή που τρέχει παράλληλα και που αν δεν φροντίσεις εγκαίρως να την περιποιηθείς όπως της πρέπει, να ασχοληθείς μαζί της όσο της αξίζει, να την βάλεις σε ίση, αν όχι και σε μεγαλύτερη θέση από την όποια φιλοδοξία σου και από την όποια τάση σου να εκπληρώσεις όνειρα καριέρας, όχι ξαναλέω με το στενό όριο, το φτηνό όριο μιας καριέρας, αλλά ενός πράγματος που πραγματικά σου δίνει κέφι να το κάνεις, αν δεν τη φροντίσεις λοιπόν με τον ίδιο, αν όχι και με μεγαλύτερο τρόπο, στο τέλος θα είναι δύσκολος ο απολογισμός. Και αυτή η επιβεβαίωση αυτής της πίστης που αποκτώ όσο περνούν τα χρόνια και της συνειδητής επιλογής να μπει σε δεύτερη μοίρα η δουλειά μου, σε δεύτερη μοίρα η καριέρα μου, που την αγαπώ και την υπεραγαπώ, και σε πρώτη μοίρα η φροντίδα για την προσωπική μου ζωή, για την ηρεμία μου την ψυχική, για το χρόνο για μένα και για τη φροντίδα μου, αυτή η επιβεβαίωση με ανακουφίζει. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτό πάνω ότι αυτό είναι ακριβώς που με αναστατώνει και εμένα σε αυτό το πρόσωπο, όσο το πλησιάζω. Το ότι τελικά, εάν δεν φροντίσεις εγκαίρως και κλείσεις τα τραύματα και να μπορείς να μπαινοβγαίνεις με ευκολία και όποτε εσύ το επιλέγεις την παιδική σου ηλικία, τότε πραγματικά δεν φτάνει ούτε το μυαλό σου, ούτε το ταλέντο σου να σε σώσουνε τη στιγμή του απολογισμού. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι που εμένα στην Κάλλας με αναστατώνει. Είναι σαν τα παλιά κυβότια τα μουχλιασμένα, που όσο και να τα καθαρίσεις, πάντα μένει κάτι μέσα. Αυτό είναι που με αναστατώνει και με συγκινεί πολύ. Σε ένα τέτοιο πρόσωπο, σε ένα τέτοιο ιδιοφυές και ευφυές πρόσωπο, με τέτοια καλλιτεχνική, ακριβώς. Τεράστια αξία. Σε ένα πρόσωπο που είπε πράγματα πρώτη φορά, τα έκανε πράξη, δεν τα είχε κάνει κανείς άλλος πριν και μάλλον και μετά από αυτήν δεν τα έκανε κανείς άλλος πράξη. Γι' αυτό το πρόσωπο μιλάμε. Γι' αυτή την Ελληνίδα θεά μιλάμε. Και λες, τι, πώς. Αναγωγές σε εσένα έχεις κάνει. Και γιατί έτσι μου ήρθε και το ρήμα αν φοβάσαι. Δηλαδή, αν έχεις πει πρόχειρα, το λέω τώρα, για να χωρέσεις σε μια συζήτηση τηλεοπτικά, αυτό που είπε και ο Οδυσσέας, ότι
τι βάζω μπροστά, πόσο περιποιούμε. Έκανε και αυτή την υπέροχη κίνηση. Της φροντίδας. Της φροντίδας. Ότι να αγγίξω το δέρμα μου, που το δέρμα συνδέεται με, συνδέει όλο το σώμα. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να... Θα σου πω, λένε... Ξεφεύγει μια τέτοια κατάσταση. Θα σου πω, ευτυχώς ή δυστυχώς, χρειάστηκε από πολύ νωρίς να βάλω κάποια πράγματα στη τάξη για προσωπικούς λόγους, έξω δηλαδή από το θέατρο. Που όμως η αλήθεια είναι με βοήθησε πάρα πολύ να βλέπω το πράγμα και μέσα στη δουλειά μου και να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις παίρνοντας απόσταση και πολλές αναπνοές. Αυτό με βοήθησε στο να, πολύ νωρίς ή όσο πιο νωρίς εγώ άντεχα, να καταλαβαίνω ότι αυτή η δουλειά είναι επιλογή, είναι πολύ μεγάλη μου αγάπη, όμως το μεγαλύτερο κομμάτι και για να μπορώ να την κάνω καλά αυτή τη δουλειά, το έχει η εσωτερική μου ζωή, που σημαίνει η προσωπική μου βαθύτατη ζωή. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν τη φροντίσεις, και νομίζω ότι αρκετά νωρίς άρχισα να ασχολούμαι με αυτήν, τόσο μπορώ να μπαίνω με μεγαλύτερη γενναιότητα στα πράγματα και να έχω τη διάθεση να εξερευνήσω πράγματα χωρίς να νιώθω ότι απειλούμε. Σε σχέση δηλαδή με την Κάλλας. Είναι και λίγο, θου κύριε φυλακή το στοματί μου, να μιλάς, να κάνεις τώρα την παραβολή με την Κάλλας, θέλω να πω. Αλλά μιλάμε σε αναλογία και σε ένα βαθύτερο κομμάτι, έτσι. Σε ένα βαθύτερο κομμάτι, ναι. Του πώς αναμετράσαμε ένα ρόλο και τι κλειδιά προσωπικά. Με έναν ρόλο, ναι, να πούμε αυτό. Με έναν ρόλο και όχι με τον πρόσωπο. Δεν θα παρεξηγηθείς. Παρόλο που και εσένα, πολλές φορές, έτσι, σε λένε Ελληνίδα θεά. Εντάξει, αυτό όμως είναι κάτι είναι άλλο. Κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Το παρακάμπτω. Ναι. Δεν μπερδεύει κανένα στα μεγέθη. Πίστεψε με. Πόσο αμήχανη είναι πάντα όταν τις λες, ξέρεις, τον απόϊχο που φέρει, ρε παιδί μου. Και τι λένε οι άλλοι για εκείνη. Είναι καταπληκτικό. Και αυτό την κάνει ακόμα πιο γοητευτική. Όχι, εσύ δεν θα πεις τίποτα. Φτάνει. Δεν αντέχω άλλο. Κάθε φορά που σε συναντάω. Δεν γίνεται. Ούτε να κουμπλιμέτω. Όχι, καθόλου αντιθέτως. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Είστε υπέροχοι. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Dear Diary.